Καλησπέρα. Χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε στην κουζίνα μας. Ο Λάκης και εγώ, ο οποίος Λάκης αυτή τη στιγμή, ο Λάκη αυτή τη στιγμή μυρίζει το τρυπόδι της κάμερας. Επειδή είναι βράδυ, έχω την εντύπωση πως ο φωτισμός είναι καλύτερος. Όταν βλέπει η κάμερα εδώ προς τον νεροχύτη και την έχω στρέψει προς τον νεροχύτη, επειδή απόψε θα φτιάξουμε ένα πολύ εύκολο φαγητό και γρήγορο. Θα φτιάξουμε την ψαροσαλάτα του πτωχού ή του νηστεύοντος, του πτωχού. Είναι μια ψαροσαλάτα, aka στα αγγλικά fish salad, την οποία μαγείρευε η μάνα μου, την έφτιαχνε η μάνα μου και ο πατέρας μου πάντοτε. Τη θυμάμαι αυτή τη σαλάτα στην νηστεία των Χριστουγέννων, εκείνη την περίοδο που διακοιούμασταν να φάμε ψάρι. Και σε άλλες περιόδους που δικαιούμαστε να φάμε ψάρι, γιατί εμείς στο σπίτι μας όταν νηστεύαμε, κάναμε τα νηστίσιμα φαγητά. Κάναμε ψάρι όταν δικαιούμαστε να φάμε ψάρι και όταν δικαιούμαστε να φάμε κρέας, τρώγαμε όλα τα κρέατα. Λοιπόν, την ονομάζω ψαροσαλάτα του πτώχου για τον λόγο ότι έχει πολύ φτηνά υλικά. Γίνεται με σκουμπρί κονσέρβα σε νερό. Για να είμαι ειλικρινής, οι κονσέρβες ψαριού είναι οι μόνες κονσέρβες που χρησιμοποιώ στην κουζίνα μου. Και αυτό λόγω του ότι γενικά δεν είμαι και πολύ φίλη δεν είμαι πολύ φίλη των κονσερβών, αλλά σκουμπρί και τόνο είναι οι μόνες κονσέρβες που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, αυτή η σαλάτα είναι πάρα πολύ απλή. Είναι με πράσινα λαχανικά. Ναι. Η μητέρα μου βάζει κόλιανδρο, φρέσκο κόλιανδρο. Δεν ξέρω αν βάζει μαϊτανό, βάζει και μαρούλι. Και σήμερα το απόγευμα πήγα στο σούπερ μάρκετ και στη φρουταρία και πήρα αντιλαμβάνεστε ότι λόγω του ότι δεν έχω cameraman ή camera woman, φεύγω από το πλάνο, ξαναμπαίνω στο πλάνο, ξαναφεύγω από το πλάνο, ξαναμπαίνω στο πλάνο. Τώρα προσπαθώ να ξεφλουδίσω αυτό το μαρούλι, να βγάλω τα εξωτερικά φύλλα, τα οποία είναι πιο σκληρά. Τα ρίξα στο γάλακτο. Αν είχαμε κουνέλι θα τα τρώγε, ρε Λάκη. Τώρα ξέρω ότι κάποιοι από εσάς μπορεί να μου πείτε ότι τα σκυλάκια τρώνε και μαρούλια. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα μάθω όμως. Είμαι θετική στο να μάθω. Έχω βάλει αυτά τα φύλλα μαρουλιού μέσα στο νεροχύτη, ο οποίος είναι καθαρός. Αγόρασα σήμερα και μαϊντανό. Εμένα μου αρέσει πολύ ο μαϊντανός μαζί με το ψάρι. Θα πλύνουμε και μαϊντανολάκι, όχι όλο το μαϊντανό. Τον υπόλοιπο από αυτό το μαϊντανό θα τον ψιλοκόψουμε, γιέ μου. Δεν ξέρω αν κάνει να πεις μετά, να φας μετά, θα ρωτήσουμε τον κτηνίατρο, θα πάει στο κτηνίατρο παιδί. Και φύλλα μαϊντανού. Και φρέσκο κόλιανδρο. Το φρέσκο κόλιανδρο έχει εξαιρετική γεύση, είναι πικρό. Ο Ιπποκράτης δεν έλεγε ότι όλα τα πικρά χόρτα είναι θεραπευτικά. Εντάξει, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ομολογήσω, να εξομολογηθώ, ότι είμαι μόνη στο σπίτι, ότι η Κυριακή παραθερίζει για δύο μέρες. Αλλά θα φτιάξω μεγάλη ποσότητα σαλάτας και γιατί είμαι large και γιατί εκ φύσεως και εκ κατασκευής δεν μπορώ να κάνω λίγα πράγματα ή όλα ή τίποτα, αλλά και γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σαλάτα. Θα τη φτιάξω, είναι πολύ χορταστική αλλά και δροσερή ταυτόχρονα. Θα τη φτιάξω και θα τη βάλω στο ψυγείο. Έχουμε ένα ωραίο σκεύος που κλείνει, όλοι έχετε ωραία σκεύη πλαστικά που κλείνουν στην κουζίνα σας. Θα τη βάλω στο ψυγείο και θα τσιμπήσω και αύριο. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φάση να έχω έτοιμο φαγητό στο ψυγείο, όπως τις φακές που έκανα την άλλη μέρα για παράδειγμα, το οποίο να μπορείς να βάλεις εύκολα και γρήγορα σε ένα πιατάκι να φας όταν, σε ένα πιατάκι να φας όταν πεινάς, η ώρα 11 το πρωί, 12 το μεσημέρι ή 6 το απόγευμα ή οποιαδήποτε ώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά ξεχνάω να φάω και όταν το θυμηθώ δεν έχω ώρα να ετοιμάσω φαγητό. Οπότε άμα έχω έτοιμα καλούδια, εντάξει, 2-3 μέρες τα αφήνω στο ψυγείο, μετά τα καθαρίζω. Τα τρώω εννοείται. Όταν έχω έτοιμα καλούδια, είναι πιο εύκολο να φάω υγιεινά.
Και γι' αυτό το λόγο και τώρα που ήμουν στο εξωτερικό, αδυνάτησα, επειδή δεν μ' αρέσει να τρώω φαγητά απ' έξω, Λάκη. Το ξέρεις αυτό ότι δεν μ' αρέσουν τα φαγητά απ' έξω? Όχι, δεν μ' αρέσουν τα φαγητά απ' έξω, ούτε τα ετοιμαντζίδικα φαγητά. Και γι' αυτό το λόγο αδυνάτησα. Και επειδή στο σπίτι δεν υπάρχουν καθόλου λιξάντα, λέει η κόρη μου. Το λιξά είναι μια πολύ κυπριακή λέξη που σημαίνει λιχουδιές. Λιχουδιές ανθυγιεινές τα λιξά. Επειδή στο σπίτι δεν υπάρχουν λιξά, δεν υπάρχουν ανθυγιεινές λιχουδιές. Υπάρχουν μόνο υγιεινές λιχουδιές και υγιεινές λιχουδιές του Λάκη. Γι' αυτό το λόγο φροντίζω να υπάρχει στο ψυγείο φαγητό έτοιμο προς κατανάλωση, που να θέλει απλώς λίγο ζέσταμα στο φούρνο για κοινοτιμάτων ή να θέλει απλώς να το βγάλεις λίγο από το ψυγείο να ξεπαγώσει λίγο. Για παράδειγμα, αυτή η σαλάτα στο ψυγείο είναι πολύ παγωμένη και βγάζει 10 λεπτά πριν. Τώρα πλένω το μαϊντάνο. Μπορεί κάποιοι να πείτε πως δεν είναι ωραία έτσι που πλένω τα χόρτα όλα μαζί κάτω από την αεροχήτη. Τι να κάνουμε όμως. Και κάπου είχαμε και ένα μεγάλο ψαλίδι, ρε Λάκη, το ψαλίδι του σεφ, το μαχαίρι του σεφ. Πού το βάλαμε, γεια μου? Θυμάσαι που βάλαμε το μαχαίρι του σεφ? Αφού σήμερα το πήρε. Πού πήγε το μαχαίρι του σεφ? Λες να το πήρε η Κυριακή να το χρησιμοποιήσει κάπου και ξέχασε να βάλει στη θέση του? Πού είναι το μαχαίρι του σεφ? Έχει χαθεί σε αυτό το σπίτι το μαχαίρι του σεφ. Θα κόψουμε ένα μαχαίρι πιο μικρό, αλλά μου αρέσει το μαχαίρι του σεφ. Μου δίνει μία δύναμη το μαχαίρι του σεφ. Μου δίνει μία αίσθηση κυριότητος. Δεν πάμε καλά, Λάκη. Δεν πάμε καλά. Πού μπορεί να πήγε το μαχαίρι του σεφ? Δεν το πήρε μαζί της. Θα μαγειρεύει εκεί που θα πάρει. Σου είπε τίποτα το πρωί εκεί? Αν θα μαγειρεύσει εκεί που πήγε. Δεν είναι στο πλυντήριο, αλλά δεν θα το βάζαμε κιόλας στο πλυντήριο. Α, να αυτό το δοχείο που, για σαλάτα, το οποίο κλείνει από πάνω. Αεροστεγός, είναι της Tupperware αυτό το δοχείο. Μου το έκανα δώρο, το αγόρασα, ούτε που θυμάμαι, πραγματικά. Νομίζω δώρο μου το έκανα. Αλλά εγώ τώρα θέλω το μαχαίρι του σεφ. Έχει κολλήσει βελόνα, Λάκη. Βοήθησε με λίγο να μην είμαι τόσο εμμονική. Γιατί να κολλήσει? Α, το βρήκα! Χρησιμοποίησα λογική σκέψη και λέω, πότε το χρησιμοποίησα τελευταία φορά αυτό το μαχαίρι? Χθες το βράδυ. Όταν έφτιαξε η Κυριακή ένα banana bread. Ένα cake με μπανάνα. Ή ψωμί με μπανάνα. Banana bread. Και ήθελε να το κόψει και πήραμε αυτό το μαχαίρι, το οποίο φυσικά δεν έκανε, το μαχαίρι του σεφ, για να κόψει το κέικ. Και μετά θυμήθηκα ότι είχαμε μαχαίρι του ψωμιού και το κόψαμε με αυτό. Και μετά τα έπλυνα και τα έβαλα, τα σκούπισα και τα έβαλα στο σιρτάρι. Για να μην είναι στο σιρτάρι με τα μαχαίρια, σημαίνει ότι θα ήταν κάπου κοντά. Άρα κοίταξε το σιρτάρι από κάτω, Λάκη, και τα βρήκα. Τον ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Εδώ θέλω να ομολογήσω ότι δεν είμαι και πάρα πολύ καλή στο ψιλοκόψιμο. Είμαι τσαπατσούλα, είπαμε. Και κάνουμε τσαπατσούλικα μαγειρέματα, τσαπατσούλικα βίντεο. Εν τω μεταξύ, χάρηκα πάρα πολύ που κάποιοι από εσάς κάνατε τις φακές και σας άρεσα. Η Βάλια μου είπε ότι τις έκανε και τις βγήκαν ελαφριές, παρόλο που είχαμε κάνει την τηγάνιση, και λέει θα τις κάνει έτσι. Ευχαριστούμε, Βάλια. Και άλλος κόσμος έγραφε ότι μας παρακολουθεί και μαγειρεύει φακές. Τώρα, επειδή η κάμερα μας δεν είναι καλά εστιασμένη και δεν έχουμε κάμερα man ή κάμερα woman, βλέπετε, έχω εδώ το πλαστικό, το board, το λένε στα αγγλικά. Πώς το λένε, Λάκη, πώς το λένε στα ελληνικά αυτό? Πώς το λένε, ρε παιδιά, αυτό? Συγγνώμη, απολογούμε. Τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά επειδή διαβάζω ολημερή στα αγγλικά, έχω καταντήσει, Λάκη, να μου έρχονται πρώτα λέξεις στα αγγλικά και μετά στα ελληνικά. Είναι αυτό το cutting board. Είναι το... Λάκη μου, χρόνια λέει. Δεν ήρθε κανείς, μη φοβάσαι. Το νερό άκους. Πώς το λένε, ρε παιδιά, αυτό που κόβεις πάνω, που συνήθως λένε είναι καλύτερα να είναι ξύλινο, αλλά το πλαστικό, πώς το λέει αυτό, το πλαστικό λέει είναι πιο υγιεινό
Γιατί άμα μείνει για παράδειγμα αίμα όταν διαχειρίζεσαι ομό κρέας πάνω σε αυτό το κόφτη, κόφτης λέγεται. Λάκη μου, τι έπαθες γέ μου. Τι έχεις αγάπη μου. Δεν ήρθε κανείς εδώ, μόνοι μας είμαστε παιδί μου. Μόνοι μας είμαστε. Τώρα κόβω το φρέσκο κόλιανδρο. Αχ, είναι πάρα πολύ φρέσκος. Πήγα σήμερα, Λάκη. Σου ξέρεις που πήγα την ώρα που σ' άφησα μόνος σου. Θυμάσαι που σ' άφησα μόνος σου 40 λεπτά. Πήγα σε μια υπεραγορά που δεν έχω ξαναπάει. Παιδί μου, ένα λεπτό να δει. Αγόρι μου, τι έχεις. Τι έχεις, αγάπη μου. Είναι το κουνελάκι σου εκείνο. Πήγαινε φέρτο. Φέρε το κουνελάκι σου. Θα φέρουμε το κουνελάκι του Λάκη. Κάνουμε βίντεο, ρε, να λέει και ο κόσμος αφή να μου γκρίζεις, ρε φίλε. Είναι ανάγκη να μου γκρίζεις. Είναι ανάγκη να μου γκρίζεις. Θες να κάνεις, θες να βγεις στην κάμερα, τι θες. Είσαι φοράω γάντια πάλι. Λοιπόν, είπαμε, έχω κόψει το μαϊντανό, έχω κόψει το φρέσκο το κόλιαν, τον κόλιανδρον. Εσείς το λέτε, ο κόλιαν. Λάκη μου, σε παρακαλώ και μου, όχι μάνα μου το τρυπόδι της κάμερας, όχι. Έχει καθίσει εκεί στην άκρη ο Λάκη, τώρα να τελειώσουμε να σου το δείξω. Ο Σταρ, ο οποίος έχει καθίσει στην άκρη, στα πόδια του τρυποδιού και τρυποδίζει και παλιμπεδίζει. Τώρα πλένω και το μαρούλι και βλέπετε την πλάτη μου και τις δίπλες που έχει πλάτη μου. Όταν είδα λίγο από το βίντεο με τις φαγές, συνειδητοποίησα ότι έχω αρκετό λίπος στην πλάτη και χάρηκα γιατί σύντομα θα αρχίσουμε τις βόλτες με τον Λάκη και αναπόφευκτα θα γυμναστούμε και ο Λάκη και εγώ. Λοιπόν, τώρα κόβουμε και το υπομαρούλι. Τι ενδιαφέρον βίντεο μαγειρικής, τι κεντραρισμένο, φοβερό. Μεταξύ θέλω να ομολογήσω ότι προτού διαγνωστώ με διαβήτης, σνόμ παρά τις σαλάτες. Έφτιαχνα σαλάτες, αλλά δεν τις θεωρούσα ποτέ ως κυρίως φαγητό. Μετά που διαγνώστηκα, το διαδίκη, ρε, θα έχει 4 χρόνια ρε Λάκη από το 17 μέχρι το 21. Τέλη Μαΐου θα έχει 4 χρόνια. Ανακάλυψα πόσο πολύ νόστιμη, θρεπτική και υγιεινή μπορεί να είναι μια πλήρη σαλάτα. Μια άλλη φορά θα σας κάνω ένα βίντεο να σας δείξω τη σαλάτα που κάνω και τρελαίνεται η Κυριακή, τη σαλάτα που κάνω όταν έχω τραπέζια και τη σαλάτα που κάνω σαν κυρίως γεύμα. Τη σαλάτα που είναι με κατσικίσιο τυρί, ξηρούς καρπούς, λιαστές ντομάτες κλπ. Δεν είναι μια σαλάτα με βάση το λεμόνι όπως είναι αυτή, είναι μια σαλάτα με βάση την ντομάτα. Λοιπόν, τώρα παίρνω το σουρωτήρι που ευτυχώς θυμάμαι το όνομά του. Ανοίγω την κονσέρβα με το σκουμπρί. Δεν θέλουμε το ζουμί μέσα. Θα βάλουμε πολύ φρέσκο ελαιόλαδο. Σας λέω, είναι μοναδικές κονσέρβες που χρησιμοποιώ στη δικιά μας διατροφή και τις χρησιμοποιώ αραιά και πού. Είτε τόνο μέσα σε ελαιόλαδο, σκουμπρί. Σκουμπρί δεν βρίσκει σε ελαιόλαδο, είναι σε αλατόνερο, σε brine είναι το σκουμπρί. Είναι σε brine. Αλατόνερο δεν είναι αυτό, άλμη δεν είναι το brine. Φίλε Λάκη. Λοιπόν, παίρνω αυτή τη μάρκα τυχαία. Λοιπόν, να το έχω βάλει μέσα στο τρυπητό. Όσοι έχετε διαχειριστεί ξανά σκουμπρί, ξέρετε ότι είναι. Λάκη μου, σε παρακαλώ, γεια μου. Όχι πάνω στον κάλαθο. Το έχω στραγγίσει από την άλμη. Και το βάζω όπως είναι μέσα στη σαλάτα. Άρα τώρα έχουμε μαρούλι κομμένο. Έχουμε κόλιανδρο κομμένο και μαϊντανό. Κανονικά σε αυτή τη σαλάτα πάνε είτε πράσινα κρεμμυδάκια, είτε κρεμμυδάκια κρεμμύδι ξερό. Αλλά εγώ σήμερα που πήγα στο σούπερ μάρκετ του Σουπαλάκη, βρήκα κεφαλές φρέσκου κρεμμυδιού, οι οποίες είναι κάτι μεταξύ φρέσκων, κάτι μεταξύ spring onions, δηλαδή τα φρέσκα κρεμμυδάκια, ή κάτι μεταξύ ξερά κρεμμυδάκια. Και μου άρεσε και πήρα. Και επίσης βρήκα σήμερα, Λάκη, στο υπεραγορά που πήγα,
Βρήκα κυπριακό σκόρδο, ναι. Φρέσκο κυπριακό σκόρδο, θα το δείξω. Θα σου δείξω, γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κόψω το κρεμμύδι. Και το μαχαίρι του σεφ δεν μου κάνει χάρες καθόλου. Doesn't do me any favors, Lucky. Ο κόσμος ψιλοκόβει το κρεμμύδι, όπως και το σκόρδο, ο κόσμος, όχι εγώ. Είμαι μία άτσαλη στο ψιλοκόψιμο, χοντροκομμένη. Νομίζω χρειαζόμαστε ένα πιο κοφτερό μαχαίρι. Και θα πάμε σε αυτά τα μαχαίρια. Αυτή είναι μια πολυτέλεια που έχω στην κουζίνα μου εδώ και πολλά χρόνια. Είναι κάτι μαχαίρια ελβετικά, τα Victorinox, το οποίο είναι 56 ευρώ το ένα. Steak knives, τα οποία όμως, για να είμαι ειλικρινής, κάνουν για όλες τις δουλειές. Να, κόβουν πολύ πιο εύκολα το κρεμμύδι από ότι το μαχαίρι για τα λαχανικά και το μαχαίρι του σεφ. Γλιστράει το φρέσκο το κρεμμύδι, επειδή έχει τις... Λοιπόν... Ψιλοκόβεται το κρεμμύδι. Τώρα θα σας δείξω ένα κόλπο που μου το έχει δείξει μια πολύ καλή μου φίλη. Μεγαλύτερη γυναίκα από μένα, μια νευρολόγος από τη Θεσσαλονίκη, που κάναμε παρέα όταν ήμουνα φοιτήτρια και γνώριζα και τα παιδιά της. Μια μέρα ήμουνα μια Κυριακή στο σπίτι της και φτιάξε σαλάτα και μου είπε, ξέρεις το μυστικό για να μαλακώσει το κρεμμύδι και να μην καίει. Όταν το ψιλοκόψεις, να το είναι χόντρο ψιλοκομμένο εδώ πέρα, θα βάλεις το αλάτι που ισοδυναμεί για τη σαλάτα πάνω στο κρεμμύδι. Έτσι μου είπε. Κυρία Φωτεινή, έτσι μου είπε. Βάζεις το αλάτι πάνω στο κρεμμύδι και μετά το παίρνεις με τα χέρια σου και το... Λάκι μου, σε παρακαλώ, γιέ μου. Και μετά το ανακατεύεις το... Βάζει μέσα στα χέρια σου το κρεμμύδι με το αλάτι και μαλακώνει. Και μου λέει με αυτόν τον τρόπο, μου είχε πει, δεν πονά τα μάτια σου. Και αυτό δεν το κάνω. Τώρα δεν ξέρω αν πονάω τα μάτια μου, δεν τα πονάω, γιατί έχουμε και λίγο ό,τι να είναι. Άρα τώρα η σαλάτα μας έχει μέσα μαρούλι φρέσκο κομμένο, κόλιανδρο, μαϊντανό κρεμμύδι. Το ψάρι, θα βάλουμε λεμόνι και λάδι και θα είμαστε κομπλέ. Κομπλέ. Τώρα να φέρουμε λεμόνια. Πού είναι τα λεμόνια μας, Λάκη? Ουφς, αγάπη μου. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το λεμόνι. Το αγαπώ πολύ και το μου αρέσει πάρα πολύ και με το ψάρι και με το κρέας. Τώρα δεν ξέρουμε το ψάρι σε τι βοηθάει το λεμόνι. Στο κρέας όμως ξέρω ότι βοηθάει στην απορρόφηση σιδήρου. Αλλά η Κυριακή Λάκη, όποτε πάω να της βάλω λεμόνι πάνω στην πιζόλα της, γκρινιάζει. Ναι, δεν θέλει λεμόνι στο κρέας. Εμάς η μάνα μου μας είχε μάθει ότι βάζουμε λεμόνι στο κρέας για να έχουμε ψηλότερη απορρόφηση, καλύτερη απορρόφηση σιδήρου. Εδώ έχω βρει αυτό το πολύ έξυπνο και πολύ μικρό λεμονοστίφτη. Στίβω τον... Έχω πάρει τρία μεγάλα λεμόνια. Λεμόνι βάζετε ανάλογα με τη γευστική σας αντοχή που έχετε στο ξινό. Μένα μου αρέσουν πολύ τα ξινά. Και τα ξινά φρούτα μου αρέσουν και το λεμόνι μου αρέσει. Και το grapefruit μου αρέσει άμα το βρω το τρώω. Και η φράπα μου αρέσει που δεν είναι ξινή αλλά δεν είναι γλυκιά. Γενικά οι γλυκές γεύσεις στα φρούτα και στα λαχανικά δεν μου αρέσουν. Έχω εκπαιδευτεί ώστε να μην μ' αρέσουν. Είναι πολύ, πολύ απλός αυτός ο λεμονοστίφτης μας. Πάρα πολύ ωραίος και πάρα πολύ απλός. Ας αδειάσω. Πήρα το πάνω μέρος και το βάζω εδώ. Λάκι μου, όχι. Κοιτάξτε πόσο πολύ λεμόνι βάζω. Θα το βάλω όμως όλο. Βάζουμε το λεμόνι. Βγάζουμε τα γάντια γιατί έχουμε τελειώσει με τα πισήματα. Και παίρνουμε το ελαιόλαδο, αυτό το χωριάτικο μας έκανε δωριάνδρυ. Και βάζουμε και ελαιόλαδο στη σαλάτα μας. Βάζουμε. Και ξαναβάζουμε. Ξέρω αν το έχετε καταλάβει ότι βάζω πολύ ελαιόλαδο. Λοιπόν, και μετά παίρνουμε δύο μεγάλα
κουτάλια ή ένα μεγάλο κουτάλι, ένα μεγάλο κουτάλι και ένα πιρούνι, αυτά που βρήκα μπροστά μου τώρα και το ανακατεύουμε. Θέλει να ανακατευτεί καλά αυτή η σαλάτα, ούτως ώστε να κοπεί το ψάρι σε μικρά κομματάκια, που είναι πολύ εύκολο να κοπεί σε μικρά κομματάκια, γιατί είναι βρασμένο μέσα στην κονσέρβα και είναι και τα κόκκαλα του είναι διαλυμένα, δηλαδή είναι πολύ καλά βρασμένα. Έτσι, ένα καλό ανακάτεμα. Εν τω μεταξύ, έχω ανάψει εδώ πέρα την τοστιέρα. Θα βάλω μία φέτα ψωμί, Λάκη, θα κάνω τσιμπούση απόψε, θα φάω μια ολόκληρη φέτα ψωμί. Ναι. Μ' αρέσει πολύ και χρησιμοποιώ ένα ψωμί που μισάει η κόρη μου, που είναι το γερμανικό ψωμί με σίκαλη, ολικής αλέσεως, που δεν έχει μέσα καθόλου σίκαλη. Και επειδή είναι λίγο, πώς να το χαρακτηρίσουμε, Λάκη, είναι λίγο άνοστο, το ψήνω λίγο στον γκριλ για να γίνει πιο φρέσκο και είναι ψωμί το οποίο πολύ δεν συσκευασμένο. Σε αυτή τη συσκευασία το βρίσκω. Λέει ψωμί πλήρους σίκαλης με βρώμη, whole rye bread with oat and wheat germs. Είναι έτσι συσκευασμένο. Αυτό έχει, δεν έχει συντηρητικά, αλλά έχει ψηλή περιεκτικότητα σε εδώ δημεσίνες και πρέπει να πηγαίνει 2-3 μήνες αυτό το ψωμί. Είναι συστατικά καρπί δημητριακό, σπασμένη κόκκι πλήρους σίκαλης 27%, βρώμη 12%, αλεύρι πλήρης σίκαλης 12%, νερό, ιδιούχο αλάτι, σιτάρι 1%, ίνες βρώμης, μαγιά. Και είναι από τη Γερμανία. Αυτό είναι το ψωμί. Εγώ το ανοίγω, τρώω μια φέτα ή μισή φέτα αναλόγως με τη μέρα και το βάζω στο ψυγείο. Και έχω βρει και ένα τάπερ, έχω βρει ένα πλαστικό που έχει το ίδιο σχήμα με το ψωμί και είναι το πλαστικό του ψωμιού αυτό. Λοιπόν, ανακατεύουμε τη σαλάτα μας, Λακουλίνη. Την ανακατεύουμε. Με το κουτάλι πιέζω το ψάρι για να κοπεί σε μικρά κομμάτια, να πάει παντού το λεμόνι, να πάει παντού το κρεμμύδι, να πάνε παντού τα μυρωδικά. Αυτό το φαγητό αρέσει πάρα πολύ και στην Κυριακή και στον Λάζαρο και είναι ένα από τα φαγητά της μάνας μου και του πατέρα μου, τα οποία όταν τα τρώω, θυμάμαι τον πατρικό μου με ένα πολύ καλό τρόπο, γιατί και η μάνα μου σαν και εμένα ήτανε, μαγείρευε έτσι large και αργούσε κιόλας να μαγειρέψει. Ήταν έτσι σαν εμένα, από μια έκανε το ένα, μια έκανε το άλλο και κάποια βράδια, ρελάκι, πεινούσαμε και περιμέναμε να πλύνουν τα χόρτα και να κάνουν τη σαλάτα και όταν μας την έβαζε στο πιάτο, Παναγία μου, ήταν, τι να σου πω, ρελάκι, ήταν παράδεισος. Λοιπόν, είναι έτοιμη η σαλάτα, η οποία έχει ψηλή περιεκτικότητα σε ψάρι. Ας πάρουμε το πιάτο μας. Έχω 1000 πιάτα, αλλά προτιμάω αυτό το πιάτο. Να τη σερβίρω να τη δείτε πως είναι. Τι βλέπετε? Είναι η ψαροσαλάτα του πτωχού. Έλα εμείς οι πτωχοί να δοκιμάσουμε λίγα, να είναι ωραία. Ορίστε. Το σκουμπρί είναι μαλακό ψάρι και μπορεί... Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιώ το σκουμπρί, αλλά το σκουμπρί μόνο έτσι το τρώω. Πολύ ωραία. Πολύ ξινή. Δεν έχει πολύ αλάτι, γιατί έβαλα μόνο λίγο αλάτι πάνω στα κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια είναι μαλακά. Ψήθηκε και το ψωμί μας. Και θα κάνουμε τσιμπούς ηλάκια. Θα φας και εσύ καμιά κροκέτα, παιδί μου. Να το ψωμί από τον γκριλ. Είναι ζεστό και μαλακό. Και η σαλάτα. Πάμε να φάμε. Καλή όρεξη. Φαντάζομαι αυτοί που δεν τρώτε ψάρι δεν μπορείτε να την κάνετε. Αυτοί που δεν τρώτε κονσέρβες δεν μπορείτε να την κάνετε. Αλλά μπορεί να ψήσετε ψάρι στη σχάρα. Και αν μείνει ψάρι με τα leftovers, με τα κομινάρια, να γίνει αυτή η σαλάτα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου ψαροσαλάτα. Η ψαροσαλάτα του φτωχού. Γεια! Yeah.
Έλα να κλείσουμε την κάμερα και πάμε να φάμε πεινάσαμε.